Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Πολλά προβλήματα απασχολούν σήμερα τον άνθρωπο. Και μέσα σε αυτά τα πάμπολα προβλήματα, τα κοινωνικά, οικονομικά, εθνικά, τα ποικίλα προβλήματα, μας διαφεύγουν καμιά φορά ουσιώδη προβλήματα τα οποία ούτε καν τα αγγίζουμε. Ένα από αυτά είναι ο εφιαλτικός, θα λέγαμε, εχθρός μας, η εφιαλτική απειλή που είναι το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Πραγματικά εφιαλτική απειλή, διότι η τεχνολογία έχει φτάσει στο σημείο, σε τέτοια εξέλιξη, ώστε να φακελώνει σε πολύ ελάχιστη επιφάνεια ένα άτομο και μάλιστα με γραφή που δεν μπορεί να αναγνωστεί. Αρχίσαμε από την περασμένη εκπομπή να συζητάμε με τον κύριο Σταμάτη Κούλουθρο το πρόβλημα των ταυτοτήτων, των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και καρτών, εάν είναι μόνο εξυγχρονισμός ή μήπως κρύβει και την παγίδα της απειλής. Και επισημάναμε στη γενική ομιλία που προηγήθηκε κάποιες περιπτώσεις, κάποια θετικά φυσικά στοιχεία πολλά και κάποια αρνητικά στοιχεία. Σήμερα θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με το ηλεκτρονικό φακέλωμα, κυρίως όπως μπορεί να εφαρμοστεί στις κάρτες και ταυτότητες. Κύριε Σταμάτη, και πάλι με τα χαρά σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας παρακαλούμε να μας δώσετε την πείρα σας, να μας βοηθήσετε στο θέμα αυτό. Σαν πολίτες και σαν Έλληνες χριστιανοί, ενδιαφερόμεθα να μάθουμε ποια είναι η αλήθεια. Ακούγαμε παλαιά για φακέλωμα, για φακέλους πολιτικών φρονημάτων και γνωρίζαμε ότι ήταν κάποιοι φάκελοι αυτοί που περιείχαν στοιχεία. Καταργήθηκαν αυτοί οι φάκελοι? Καταρχάς θα ήθελα να... Ακριβώς αυτό ήταν και η ερώτησή μου, ότι πριν πούμε τη λέξη ηλεκτρονικό φακέλωμα, οι πιο νέοι τηλεθεατές, νεαροί σε ηλικία εννοώ, ίσως να μην έχουν κατά νου τι σημαίνει η λέξη φακέλωμα. Σε ένα υπόλοιπο που ήταν σκόπιμο, να αναφέρουμε όπως είναι δυνατόν από εμάς, μιας ίσως δεν είμαστε ειδικοί, να δώσουμε τον ορισμό, τι είναι ο ορισμός φακέλωμα, ώστε να οδηγηθούν μετά σε ορισμένα, από ορισμένα μονοπάτια, ποια είναι η εξέλιξη, ποιες είναι οι δυνατότητες που μας δίνουν για ίσως πιο εξελιγμένο φακέλωμα. Μάλιστα. Λέγαμε. Τι νοούμε λοιπόν όταν λέγουμε φακέλωμα? Φακελώματος, για να μπορούμε να μιλήσουμε μετά για κάποιο είδος φακελώματος, όπως θα έλεγε κανείς, όπως ήταν η ερώτησή σας, ηλεκτρονικό φακέλωμα. Βεβαίως οι παλαιότεροι είχαν ζήσει λέξεις και ολόκληρες πολιτικές ιστορίες περί φακελωμάτων. Δεν ξέρω αν έχετε τον ορισμό εσείς περίπου να δώσετε περί φακελώματος. Όπως προανέφερα, φακέλωμα κυρίως γνωρίζαμε για πολιτικά φρονήματα. Μάλιστα. Εποχή που χώριζαν την κοινωνία σε νομιμόφρονες, σε μη νομιμόφρονες. Μάλιστα. Και φυσικά μας προκαλεί κάποιο αίσθημα, ας πούμε, οργής όταν διαιρείται η κοινωνία με αυτόν τον τρόπο. Ποια εξέλιξη είχαμε? Σωστό. Εφόσον λοιπόν τέθηκε έστω και μία πρόχειρη ή πολύ σύντομη έννοια τι είναι το φακέλωμα. Αν θέλετε να μου δώσετε την άδεια να συμπληρώσω. Νομίζω ότι φακέλωμα θα μπορούσε να θεωρηθεί η καταχώρηση σε κάποιες επιφάνειες, χαρτιά, δεν ξέρω τι άλλες επιφάνειες, με οποιαδήποτε γραφή, καταχώρησης προσωπικών ατομικών στοιχείων και κυρίως απορρίτων, όχι μόνο αντιλήψεων πολιτικών, κοινωνικών και φρονημάτων πολιτικών, αλλά φακέλωμα και την προσωπικότητα. Ακριβώς.
Η καταχώρηση των σφαιρικών των στοιχείων του ατόμου, μια του προσώπου. Ναι, μια και θέσαμε στο θέμα και εφόσον υπήρχε μια τεράστια φασαρία, μπορούμε να πούμε, πάνω στο θέμα του φακελώματος, που ουσιαστικά το φακέλωμα με την έννοια που το γνωρίζαμε ή που ήταν γνωστό, ήταν φάκελοι, δηλαδή ντοσιέ κλασέρ που λέμε, με κάποια χαρτούρα μέσα, χειρόγραφα, έγγραφα, δακτυλογραφημένα. Η διαφορά του φακελώματος με την έννοια αυτή, ποια εξέλιξη είχαμε ως προς, ναι, προς την ηλεκτρονική, για να πούμε με μία λέξη, είναι τόσο χαώδης όσο είναι η ταχύτητα ενός μερμηγκιού με ένα υπερηχητικό αεροπλάνο. Τόση, με απλά λόγια, τόση είναι η διαφορά. Τώρα ανεξαρχής θέλετε να είχαμε εικόνα, ή αλλιώς είχαμε απευθείας μετάβαση από αυτά τα ντοσιέ στην ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων? Όχι. Το θέμα φακελώματος, δηλαδή είναι μία διάσταση του θέματος, του φακέλωμα, θα μπορούσαμε να το πούμε πιο ευρύτερα, η καταχώρηση της πληροφορίας ή πληροφοριών. Υπήρξαν σκαλοπάτια της εξελίξεως. Μία θετική πλευρά, γιατί το φακέλωμα σαφώς είναι η άσχημη πλευρά, είναι η προσβλητική πλευρά, είναι η ανήθικη πλευρά. Υπάρχει και η σωστή πλευρά, παραδείγματος χάρη, όπως έχουμε, ξέρετε, σήμερα τα υποθυποφυλάκια, παραδείγματος χάρη, τα οποία δεν έχουν αρχιοθετηθεί με σύγχρονα μέσα βεβαίως, που ξέρετε ότι καταλαμβάνουν χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικού χώρου σε κάθε δήμο, παντού οπουδήποτε υπάρχουν υποθηκοφυλάκια. Αυτά είναι χαρτούρα, όπως λέγεται λαϊκά, τεράστιες ποσότητες χάρτου που φυλάζονται σε ντουλάπια, σε σιρτάρια ή δεμένα με κάποιο τρόπο. Γίνανε πολλές προσπάθειες πριν φτάσουμε στο ηλεκτρονικό σύστημα συγκέντρωσης των πληροφοριών και βασικά προσφέροντας μέχρι και 99% οικονομία χώρου. Μία εξέλιξη που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 60 περίπου, ήταν, όχι, μάλλον το σκεπτικό αυτό είχε ξεκινήσει πολύ πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν γινόταν η υπολογία των Παρισίων και μετεκπλήξεως δεν μπορούσαν να βρουν οι εχθροί, οι αντίπαλοι, πώς μεταφέρονται τα μηνύματα. Τεχνικοί, διαφέρει το όνομά τους, είχαν εφεύρει τρόπο να μικροφωτογραφούν μια ολόκληρη σελίδα, ναι, και την δένανε στο πόδι ενός ταχυδρομικού περιστατικού και μεταφερόντανε. Τώρα στις μέρες μας, γύρω στη δεκαετία του 60, αυτή η σκέψη της μικροφωτογραφήσεως, την οποία χρησιμοποίησε και ο Χίτλερ πάνω στο θέμα κατασκοπίας, δηλαδή μία τελεία ενός γράμματος μπορεί να ήταν ένα ολόκληρο κείμενο, και ενώ έλεγε ένα γράμμα ενός κάποιου που έλεγε αγαπητή τάδε, ξέρω εγώ, και δεν βρίσκανε για την κατασκοπία τι μπορεί να συμβαίνει, μία τελεία μπορεί να ήταν ολόκληρο κείμενο. Καθώς η τεχνολογία και οι διάφορες εταιρείες οπτικών κτλ. Εξελίχθησαν με προσιτά μέσα προβολών, βρήκανε μεθόδους με κάμερες που βγάλανε τα μικροφίλμς. Τα μικροφίλμς που γεννηθήκαν από τη δεκαετία του 60 εξελίχθησαν πολύ πιο γρήγορα και παράλληλα και μέχρι και σήμερα υπάρχουν σε μικροφίς. Είναι γαλλική λέξη που μένει διεθνώς κατοχυρωμένη. Έχετε κάποιο δείγμα να... Μικροκάρτουλα, ναι, ένα δείγμα. Μάλιστα. Μάλιστα χρησιμοποιείται ευρύτατα στην Ελλάδα με πάρα πολύ μεγάλο όφελος. Δηλαδή, αυτή θα πρέπει να δείξω με αυτό. Αυτή η διαφάνεια, ή και αυτή το ίδιο, είναι μια διαφάνεια η οποία χωράει μέχρι και ανάλογα με το... με το σχήμα το οποίο, με το κλισέ που έχει, μέχρι 300 χωράνε εδώ μέσα σελίδες μεγέθους α3, δηλαδή περίπου 11 ίντσες επί 17. Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε 300 σελίδες μεγέθους α3 με 64 γραμμές η σελίδα και εύρος χάρτου μέχρι σε πύκνωση και 200 χαρακτήρες, μπορεί να πει κανείς ότι σε ένα μικρό πακετάκι από κάρτες που χωράνε όσο με ένα τραπουλόχαρτα μπορεί να χωρέσουν στην τσέπη του σακακιού, μπορεί κανείς να έχει γράψει στοιχεία που να αφορούν ίσως όλο τον πληθυσμό των Αθηνών.
Αυτό θεωρήθηκε ένα σημαντικό βήμα και πράγματι μπορεί, χρησιμοποιήθηκε και σε δικαστικές αποφάσεις, αντί να έχουν χιλιάδες ντουλάπια εφοριαμούς, δηλαδή τεράστια σπατάλη χώρου. Χρησιμοποιήθηκε σε τράπεζες, χρησιμοποιήθηκε σε πάρα πολλά σημεία. Βιβλιοθήκες, μάλιστα, ναι. Μήπως έχετε να μας δείξετε... Μάλιστα, ναι, να πω και κάτι χαρακτηριστικό. Μάλιστα, στην Αμερική και σε άλλα κράτη, οι φοιτητές αντί σε δανειστικές βιβλιοθήκες μπορούν απλούστα να πάρουν μία φίσα και αυτή η φίσα να περιέχει 300 ή 500 σελίδες ενός βιβλίου με ένα απλό προτζέκτορ. Μιλάμε για 20-25.000-30 ανάλογα και διαβάζει με κίνηση ενός δείκτη ποια σελίδα του αρέσει. Λοιπόν, έχουμε... Από πλευράς λοιπόν θετικής είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Έχουμε λοιπόν μετάβαση από το πολύ χαρτί των φακέλων στο μικροφιλμ. Μικροφιλμ και στο... Και η μικροφύσα. Η διαφορά της μικροφύσας, δεν την ανάλυσα γιατί μοιάζει με μικροφιλμ, ολόγιο φαίνεται, είναι ότι είναι μέσω υπολογιστή. Έτσι. Δηλαδή δεδομένα του υπολογιστή. Του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ναι. Περνάνε μέσα από μαγνητικό φορέα και ο μαγνητικός φορέας τα στέλνει σε κάμερα και η κάμερα τα αποτυπώνει απάνω στη φύσα. Γι' αυτό το σύστημα λέγεται Computer Output Microphysics. Ένα ερώτημα να σας θέσω. Όχι, νομίζω ότι έπρεπε να ρωτήσετε από πλευράς φακελώματος τι σχέση έχει αυτό και πού μπορεί να σχετιστεί. Ναι. Εκεί τι κατέγραψαν, ας πούμε, σχετικά με το φακέλωμα. Συγκεκριμένα τούτο εδώ που έχω στα χέρια μου το παράδειγμα είναι ο τόμος ενός βιβλίου. Με φακέλωμα, όπως καταλαβαίνουμε, αν το ίδιο πράγμα χρησιμοποιηθεί για φακέλωμα, αυτό είναι ένα βιβλίο ολόκληρο, αν χρησιμοποιηθεί για φακέλωμα, σαφώς μπορεί άνετα οι τυχόντες φάκελοι που λέμε καμιά φορά καλή, σε ένα φοριαμό, τους φακέλους ή και τους πολιτικούς φακέλους, που λέμε το φακέλωμα των πολιτών, θα μπορούσε κάλλιστα να καεί σε ένα σωρό εκατομμυρίων χαρτιών και πριν καούν να μικροφωτογραφηθεί και να είναι απλώς μία δέσμη όσο μερικά ή μερικές δέσμες όσο μερικές τράπουλες σε τραπουλόχαρτα, τόσο μερικά εκατοστά. Μάλιστα. Πώς εξυπηρετήθη η μετάβαση από αυτό το στάδιο με το μικροφιλμ και το, τη φύσα που είπατε στην ηλεκτρονική καταγραφή των στοιχείων του φακελώματος. Θα μπορούσαμε να μην μιλήσουμε καθόλου για τη φύσα και να πάμε απευθείας στο ηλεκτρονικό, αλλά η φύσα το κάναμε για λόγους έμφασης, ότι φανταστείτε από ένα δωμάτιο σαν το στούντιο ή δύο φορές σαν το στούντιο ή 10 φορές σαν το στούντιο που μας φιλοξενεί, από μέχρι το ταβάνι χτισμένους τόμους από χαρτιά, να τους συμμαζέψουμε όλους σε ένα μικρό πακετάκι στη τσέπη μας. Και με ένα φορητό μάλιστα, προτζέκτο να το δείχνουμε. Με όλα τα αυτά και αυτό για την ηλεκτρονική, αυτό ήθελα να πω, έδειξαν τη φύσα, όχι για άλλο λόγο. Γιατί αυτό τώρα θεωρείται ξεπερασμένο, πέθανε. Το έδειξαν μόνο και μόνο γιατί πω ότι η φύσα εν σχέση με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα, ή το ηλεκτρονικό φακέλωμα, αν το θεωρήσουμε. Είναι πρωτόγονη μέθοδος. Συγχαρητήρια, ναι. Θεωρείται πρωτόγονης μέθοδος. Για να μας πείτε για την σύγχρονη μέθοδο καταχωρήσεως πληροφοριών και συγκεκριμένα μας ενδιαφέρει περισσότερο το φακέλωμα, το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Πώς μεταβήκαμε στο ηλεκτρονικό φακέλωμα, στην ηλεκτρονική καταγραφή των προσωπικών στοιχείων και φρονημάτων και των άλλων ατομικών προσωπικών στοιχείων. Ποια μηχανήματα νομίζω ότι το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή να βοηθήσουμε και τους τηλεθεατές να αντιληφθούν ποια είναι τα σύγχρονα μέσα και εξ αυτού θα προκύψουν συμπεράσματα περί του κινδύνου φακελώματος που μπορεί να επεκταθεί σε συνέχεια. Ποια μηχανήματα λοιπόν βοηθούν σε αυτή λοιπόν την για γραφή τα ηλεκτρονικά. Η όλη η συζήτηση οδηγήθηκε νομίζω στις χωρητικότητες και στις δυνατότητες καταγραφής με πυκνή γραφή. Με την ίδια λογική λοιπόν νομίζω ήταν σκόπιμο να συνεχίσουμε, γιατί έτσι θα φανεί η διαφορά της εξελίξεως. Ποια μηχανήματα μας βοηθούν σε αυτό? Σαφώς η σύγχρονη μέθοδη στη συγκέντρωση τεράστιων όγκων πληροφοριών με ταχύτατη προσπέλαση, ηλικιώδη προσπέλαση τεραστίων όγκων και σε μικροτάτους φορείς, σε αυτά
βοήθησε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Δηλαδή τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται είναι παραγγόμενες μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, computers. Εμείς σαν εκκλησία δεν απορρίπτουμε τίποτε. Κάθε τεχνολογική ανακάλυψη και εφαρμογή την επιδοκιμάζουμε, την ευλογούμε και αν είναι μεθά σε θέση την χρησιμοποιούμε. Αν θυμάμαι καλά και το είχατε τονίσει από την περασμένη φορά ότι σαν εκκλησία βλέπετε το κάθε πράγμα και με δύο όψεις, το είχαμε πει ότι και το μαχαίρι είναι για να κόβουμε ψωμί ή απάνω στο τραπέζι, μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε να κόβουμε και κεφάλια. Για να μας πείτε τώρα μια θετική όψη των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ποια είναι η αποστολή τους, τι χρησιμεύουν, μόνο να αρχιοθετούν. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Να καταχωρήσουν πληροφορίες, μόνο γι' αυτό. Όχι, κοιτάξτε, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, για να το θέσουμε σφαιρικά, που στηρίζεται η ικανότατη υπολογιστή, το περιβόητο κομπιούτερ, στηρίζει την ικανότητά του για το κάθε τι στην ταχύτητα. Μάλιστα. Οι ταχύτητες μετρούνται, δηλαδή ουσιαστικά η ψυχή ενός υπολογιστή είναι ένα ρολόι. Η παλμή είναι παλμογεννήτρια. Με κατάλληλα λοιπόν, ένας μικροεπεξεργαστής εκμεταλλεύεται αυτούς τους παλμούς σε ρευματοθήσεις μικροεντολών. Και το θέμα των ταχυτήτων, επειδή σήμερα οι απλοί μικροϋπολογιστές που κυκλοφορούν σαν εμπόριο φτάνουν τα 66 MHz. Αυτό σημαίνει ότι έχουν δυνατότητα 66 εκατομμυρίων κύκλων το δευτερόλεπτο. Αυτό το πλεονέκτημα της ταχύτητος, αυτό είναι όλη η ιστορία περί των υπολογιστών. Συνεπώς με αυτές τις ταχύτητες μπορούμε πολύ εύκολα να καταγράψουμε πάρα πολλά πράγματα, να ανιχνεύσουμε πολλά πράγματα. Να επεξεργαστούμε λέει τα στοιχεία. Σαφώς από εκεί και πέρα μπορεί να είναι για κάθε είδους επιστήμη. Μπορεί να είναι για εμπορικές, για επιστημονικές, για λογιστικές, για μαθηματικές, μετεωρολογικές, ιατρικές, σαν εργαλείο. Αστρονομικές. Σαν το αυτοκίνητο. Μάλιστα. Παλιά το αυτοκίνητο ένας που οδηγούσε ονομαζόταν σοφέρ. Σήμερα δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην θεωρεί εργαλείο του το αυτοκίνητο. Έχει επικρατήσει μια ορολογία, όπως διάβαζα στο Τάσου Μαρίνο, ένα ωραίο βιβλίο, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το δίκαιο. Έχει επικρατήσει μια ορολογία informatic, η καταχώρηση των στοιχείων, επεξεργασία και η τηλεμετάδοση σε αυτών των στοιχείων. Είναι η νέα διάρκεια. Τηλεφορματικ. Τηλεπεξεργασία στα ελληνικά θα λέγαμε. Δηλαδή ένα τερματικό κάπου μπορεί να συγκεντρώνει από όλο τον κόσμο τις πληροφορίες και να αντιλεί από εκεί, από οπουδήποτε και βρίσκεται βάσει δορυφόρων, για σύνδεση με δορυφόρους, να αντιλεί με ένα κομπιούτερ και στο χωριό του να είναι κανείς, να αντιλεί όποια πληροφορία θέλει. Το εφορματικ, το γαλλικό δηλαδή που είναι στην ελληνική σαν πληροφορική, αντίστοιχα το αμερικάνικο data processing. Σήμερα σαφώς η πληροφορική και η πληροφορία, η μετάδοση πληροφορίας, η νέα διάσταση εδώ και αρκετά χρόνια που ενδιαφέρει διεθνώς σε όλα τα κράτη, εκεί είναι η εξάπλωση, είναι η τηλεπεξεργασία. Δηλαδή πως είναι δυνατόν από μια κεντρική τράπεζα πληροφοριών να αντλεί κανείς πληροφορία από οπουδήποτε. Αυτό βεβαίως υπάρχουν σήμερα διάφορες εταιρείες που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση, σε δίκτυα. Μια τεράστια ιστορία που θα χρειαζόταν αρκετός χρόνο να το αλλά αρχίσουμε. Εμάς το θέμα μας είναι σήμερα το ηλεκτρονικό φακέλωμα όπως εξυπηρετείται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Θα ήθελα να σας θέσω τώρα ένα ερώτημα. Να μας φέρετε ένα παράδειγμα. Ποιες δυνατότητες προσφέρουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, η σύγχρονη τηλεκτρονολογία και μάλιστα η ηλεκτρομαγνητική γραφή με ακτίνες λέιζερ, ποιες δυνατότητες σε πύκνωση γραφής για να εξυπηρετηθεί το φακέλωμα αυτό που γίνεται και αόρατο και τόσο γίνεται εφιαλτικότερο, δηλαδή να έχει κανείς μια ταυτότητα. Ή ο κίνδυνος φακέλωμα. Μια ταυτότητα που να περιέχει μέσα το φακελό του και να τον κουβαλάει. Δηλαδή ξεκινάμε από εκεί, ξαναγυρνάμε εκεί που ξεκινήσαμε, δηλαδή από το κλασικό φακέλωμα με έγγραφα, στη συνέχεια με μικροφύλμση, μικροφύση σε μια εξέλιξη,
γεννάμε στις χωρητικότητες ουσιαστικά. Γιατί αυτό έχει αξία ιδιαίτερη. Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, θα μπορούσα με λόγια οτιδήποτε, αλλά μερικά είναι πολύ χαρακτηριστικά. Υπάρχει εδώ μια διαφήμιση, μια γνώση εταιρείας, που είναι για εμπορική χρήση, που δείχνει πως φοριαμή ολόκληρη. Είναι φοριαμό με ντουλάπια ολόκληρα και δίπλα μια δισκέτα που αντικαθιστά. Μια δισκετούλα, θα είναι κάπου εδώ. Το βλέπετε εδώ, μάλιστα, καλά δεν τη δείχνει ακριβώς τη δισκέτα. Δείχνει ότι όλα αυτά τα ντουλάπια, οι φοριαμοί, μπορούν να χωρέσουν μέσα σε ένα δισκετάκι ενός υπολογιστή. Μια μικρή, πολύ μικρή επιφάνεια. Επειδή μιλάμε γενικά και θέλετε μάλλον συγκεκριμένα κάτι από τις τελευταίες θέσεις των πληροφοριών απάνω στο θέμα χωρητικότητας, σήμερα μιλάμε σε κεντρικές θέσεις υπολογιστών, έχουν πάψει να μιλάνε για μέγκα όπως είπαμε την άλλη φορά, δηλαδή εκατομμύρια χαρακτήρων, και μιλάνε ούτε για γίγκα δισεκατομμύρια, αλλά αρχίζουν να μιλάνε για τεραμπάιτ. Τι ακριβώς είναι αυτό? Ένα τεραμπάιτ χοντρικά χωράει, δηλαδή μια βάση πληροφοριών σε ένα δισκάκι, μάλιστα λέγονται jukebox τα σύγχρονα. Ένα χωρητικότητας, ένα drive όπως λέγεται, ένας μηχανικός δίσκος, χοντρικά χωράει μέχρι και 10 εκατομμύρια σελίδες βιβλίου. Αυτό σαν αφορά μια βάση πληροφοριών. Για να κάνουμε όμως μια εκτίμηση στο θέμα της επίκνωσης, την εξέλιξη επίκνωση, ενώ μιλήσαμε για μια μικροφύσα που μπορεί να χωρέσει 300 σελίδες βιβλίου μια διαφάνεια, ένα δισκάκι από τα σύγχρονα CD στους υπολογιστές είναι ολόιδιο με αυτό το... Να βρω πως έχω μία φωτογραφία, μάλιστα. Ένα δισκάκι από τα σύγχρονα CD, δεν φαίνεται εδώ. Φαίνεται. Ακριβώς, ναι, σαν και αυτό που είναι, δεν διαφέρει. Στα τραγούδια που βάζουν στο μαγνητόφωνο. Ναι, στον ήχο, στη μουσική. Ένα τέτοιο δισκάκι, όταν το έχουμε για μουσική, είναι περίπου γύρω στα 76 λεπτά. Αυτή τη στιγμή, με την τρέχουσα αγορά, έχουμε τέτοια δισκάκια για πληροφορίες χωρητικότητας ενός γίγκα. Γίγκα είναι ενός δισεκατομμυρίου bytes. Αν θέλετε τώρα ακόμα περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία, γιατί πρέπει να καλύψουμε αυτό που σας είπα στην αρχή, μερμίγκιν με αεροθούμενο. Αεροθούμενο, μάλιστα. Μάλιστα. Έγινε η εταιρεία, μια εταιρεία Intel στην Αμερική, γνωστή εταιρεία, με συνεργασία τη General Electric, το 1988 κατάφερε να κάνει ένα τρόπο γραφής, ακόμα αυτά δεν έχουν στο ελεύθερο εμπόριο, αλλά γίνονται ανταγωνισμός και δοκιμές, ώστε να χωράει στο μικρό δισκάκι που είδατε, θυμόστε πόσα λεφτά είπα, 76 λεπτά μουσικής, να χωράνε 42 ώρες μουσικής και 650.000 κειμένου σελίδας α4. Μπορείτε τώρα να κάνετε τις εκτιμήσεις σας, τι είναι, πώς είναι η διαφορά του ηλεκτρονικού φακελώματος σε δυνατότητες, γιατί μίλησα μόνο δυνατότητες πύκνωσης και δεν μίλησαμε άλλες δυνατότητες. Πύκνωσης, να καταλάβω το κατήριο. Πύκνωση δηλαδή μέσα σε μια επιφάνεια ενός κύκλου γύρω στα 5 εκατοστά ή 6 εκατοστά, πόσο είναι το δισκάκι, η ακτίνα του, ή αντίστοιχα μίας... Δείξω μια κάρτα. Μίας κάρτας εγγραφής. Αυτή την είχαμε δείξει και την άλλη φορά. Είναι μια κάρτα εγγραφής laser. Την πετύχω λίγο στο φως για να δείξει ο ειδισμός της, μάλιστα. Σε αυτή την κάρτα, αυτή τη στιγμή χωράνε γύρω στα 4,5 εκατομμύρια χαρακτήρες. Μάλιστα. Είναι μία, νομίζω, χαρακτηριστική διαφορά των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής καταχώρησης δεδομένων. Μάλιστα. Και αντίστοιχα της δυνατότητας που μπορεί να προκύψει σε κίνδυνο ενός φακελώματος.
Ήθελα να κάνω ένα ερώτημα. Μάλιστα. Μπορεί να γραφτεί σε αυτές τις επιφάνειες, είτε σε δισκέτα, είτε σε κάρτα, όπως αυτή που μας δείξατε, μπορεί να γραφτεί, να καταχωριστεί φωνητικό δείγμα, εικόνα, φωτογραφία, οπότε να έχει και έννοια ταυτότητας. Είναι δυνατόν αυτό? Νομίζω ότι η εκπομπή μας αυτή τη φορά, γιατί είχαμε πει και την άλλη, την προηγούμενη εκπομπή, ότι τα θέματά σας ή μάλλον τα ερωτήματά σας που ήταν βομβαρδισμός ερωτήσεων αποκλείται να καλυφθούν σε μία εκπομπή και αναγκαστήκαμε να χωρίσουμε τις εκπομπές σε μερικές σειρές, σε μερικές ώρες. Η πρώτη, την περασμένη φορά, ήταν σφαιρικά το θέμα της καρτομανίας. Σήμερα ακριβώς είναι το θέμα της αναλύσεως των δυνατοτήτων της τεχνολογίας. Και συγκεκριμένα, ναι, για το φακέλωμα. Το οποίο, το οποίο ο λαός ακόμα δεν έχει υποψιαστεί. Και νομίζω ότι αν ζητήσει μια απεργία να πάρει ένα κομμάτι ψωμί, έλυσε το πρόβλημά του. Αν ζητήσει να διοριστεί, έλυσε το πρόβλημά του. Εάν πάρει μια θέση, αν αποκτήσει κάποιο αγαθό, ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, είναι πρόσωπο. Αυτό δεν τον απασχόλησε. Κατά πόσον μπορεί η τεχνολογία και με τις απλές λεγόμενες κάρτες κοινωνικής ασφαλίσεως και με τις ταυτότητες, κατά πόσον μπορεί ένα άτομο, ένα πρόσωπο να φακελωθεί και να διαραίουν αυτά τα στοιχεία όλα και να τα αξιοποιεί οποιοδήποτε εις βάρος του προσώπου. Yeah. Αυτό ο λαός δεν το έχει πιάσει. Γι' αυτό αφιερώσαμε τη σημερινή εκπομπή αποκλειστικά σε θέμα τεχνολογίας. Μάλιστα. Για ακριβώς θέλουμε να δώσουμε στους ακροατές τις δικές τους εκτιμήσεις, γιατί θα μπορούσε απλούστατα να παρουσιαστούν μερικοί ειδήμονες, ειδικοί ή υπεύθυνοι και να λέγανε στο λαό απλά αυτό ή εκείνο. Ακριβώς για να δώσουμε την αξία που πρέπει, για να έχει τη δικιά του εκτίμηση σε πολλά πράγματα, γι' αυτό και σήμερα τον ταλαιπωρούμε ίσως τους ακροατές, για να δώσουμε... Δεν νομίζω, προσπαθούμε, ναι, να ενημερώσουμε. Να έχει τη δικιά του κρίση. Γιατί βομβαρδίζεται από αυτόν τον καταιγισμό των καρτών, ναι, και μέσα σε αυτές μπορούν να περάσουν και κάρτες κοινωνικής ασφαλίσεως, που είδαμε ότι περιέχουν και barcode και στυλιζαρισμένο τον ΑΜΚΑ. Σωστό. Με νούμερα. Αυτά θα τα καταλήξουμε. Και γνωρίζουμε ότι οι ταυτότητες από 1η Ιανουαρίου προανεγγελθεί και προεκλογικά θα επιβληθούν στους πολίτες, και εκείνη η λευκή ειδική λωρίδα κάποτε έχει απασχολήσει τον λαό και φοβεί τον. Τώρα πάλι τα ξέχασε. Και πρέπει να μας απασχολήσουν για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Πολύ γρήγορα να αφορά στις δυνατότητες που πρέπει να μάθει ο λαός, και στη συνέχεια να πάμε σε αυτό ακριβώς το ερώτημα που είπατε. Έχω ορισμένες εικόνες φτιάξει. Για να μπορέσουμε να αναλύσουμε τις δυνατότητες σύγχρονης τεχνολογίας, θα έπρεπε να έχουμε ένα σχολείο με μία σειρά μαθημάτων που θα έπαιρνε ένα εξάμηνο για να πούμε τις δυνατότητες που έχει. Το προηγούμενο ερώτημά σας νομίζω ήταν αν η σύγχρονη τεχνολογία γνωρίζει όχι μόνο κείμενα, αλλά και άλλα στοιχεία. Μπορεί να έχουμε σύγχρονη τεχνολογία αναγνώριση καταγραφής κειμένου, σχεδίου τρισδιάστατου, κάποιο σχέδιο, φωτογραφιών, φωνής, μικροφώνου, όλα αυτά μίξη και γενικά όλα να καταλήξουν ένα κομπιούτερ. Ήδη γίνεται ένα τεράστιο αγώνας δρόμου σήμερα που αφορά την... Τα περιβόητα πολύ μέσα, τα multimedia που λένε, ή super μέσα, μπορεί να γίνει με υπολογιστή, να καταγραφεί σε φορέα μαγνητικό ή laser καταγραφής, φωνή, δακτυλικό αποτύπωμα, αποτύπωτα παλάμης, μπορούμε ακόμα το retinet, τι ακριβώς είναι αυτό, να αποτυπωθεί το... Ρέτινα είναι από το ρετίνα, αν θυμάμαι καλά. Έχει σχέση με το μάτι, είναι το με μάτι, το ειρήδωμα του ματιού. Είναι ακριβώς η κόρη του οφθαλμού. Κόρη του οφθαλμού. Ναι.
Και πώς μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή να αποτυπωθεί η κόρη του οφθαλμού απάνω σε ένα μαγνητικό μέσο υπολογιστή. Μήπως έχετε δείγμα να μας δείξετε γι' αυτό? Καταρχάς υπάρχουν εκπομπίστικες μηχανές, σαν και αυτή εδώ, είναι κοινή φωτογραφική μηχανή. Μάλιστα. Η οποία μπορείτε να την πάρετε για τουρισμό, για οπουδήποτε, να φωτογραφίσετε κάπου. Είναι οι σύγχρονες μηχανές που έχουν μαγνητικό, αντί για φιλ μέσα, έχουν μαγνητικό δισκάκι. Αυτό το δισκάκι κάλλιστα μπορεί να συνδεθεί και με τηλεόραση ή με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Με αυτή τη μηχανή μπορούμε να φωτογραφίσουμε, να ζουμάρουμε ένα οφθαλμό, το μάτι σας, να περαστεί μέσα από το σύστημα interface, όπως λέγεται, της κάμερας, προς τον υπολογιστή και εκεί να καταχωρηθεί. Έχουμε τέτοιο δείγμα? Αυτό, εκτός την οθόνη που σας έριξα, μπορούμε να βρούμε... Κάπου έχω μία διαφήμιση απάνω στο θέμα το RetiNet. Να δω που την έχω βάλει. Συγγνώμη. Μάλιστα, ναι. Η διαφήμιση είναι εύγλωτη. Δείχνει από το μάτι, φυσικά δεν γίνεται ακριβώς έτσι, δείχνει μία ακτίνα από το μάτι που βγαίνει και καταγράφεται απάνω σε μία μαγνητική κάρτα. Δηλαδή, λέιζερ ακτίνα, φωτογραφίζει. Δεν είναι ακριβώς λέιζερ, τι κάνει. Για να είναι διαφημιστικό ή απλουστευμένο, δείχνει ότι το μάτι, με συγχωρείτε, ότι το μάτι απευθείας εκπέμπει ακτίνα και πέφτει εδώ πάνω σε αυτή την κάρτα. Και καταγράφει. Ουσιαστικά μία κάμερα παίρνει την ήρυδα του ματιού, την μεταφέρει μέσα στη μηχανή, η μηχανή τη μεταφέρει στον υπολογιστή και ο υπολογιστής με σύστημα laser το καταγράφει απάνω σε αυτή την κάρτα. Μάλιστα. Τώρα ένα άλλο ερώτημα. Έχετε να μας πείτε για άλλο τρόπο φακελώματος? Γνωρίσαμε ότι υπάρχει φακέλωμα με μια γραφή στοιχείων προσωπικών, φακέλωμα φωνητικών αποτυπωμάτων, ηχητικών δηλαδή, τη φωνή του να γνωρίζει αυτός που θέλει να καταλάβει αν είναι το αυτοπρόσωπο. Και μας είπατε και για την αποτύπωση των ειδωμάτων του οφθαλμού. Υπάρχει και άλλο φακέλωμα, δηλαδή μπορεί να πάρουν και το αίμα, να πάρουν και τα γονίδια, να κάνουν και βιολογικό φακέλωμα ακόμα? Σαφώς, για να μην νομίζουν οι τηλεθεατές ότι μιλάμε απλώς ιδέες δικές μας, έχω μια σειρά από σύγχρονες εταιρείες που διαφημίζουν των καρτών εφαρμογές, λέει κάρτα ηλεκτρονική λέιζερ για ταυτότητα ασφάλειας. Τι περιέχει αυτή η κάρτα? Όνομα, διεύθυνση, προσωπικά στοιχεία, φωτογραφίες, το λέει χαρακτηριστικά, βιομετρικά στοιχεία. Δηλαδή δάκτυλια, βιολογικό φακέλωμα. Βιολογικό φακέλωμα, DNA μπορεί να κάνει, μάλιστα. Δάκτυλικά αποτυπώματα, δακτυλοσκόπηση. Φωνητικά αποτυπώματα και αποτυπώματα οφθαλμικών νεύρων retinal. Μάλιστα. Οπότε δεν ξεφεύγει κανείς από έναν έλεγχο, το άτομο παραδίδεται εχμαλώτατο στο κράτος. Τώρα, άλλη κάρτα που να καταχωρίζονται στοιχεία ατομικά, τα οποία ενδεχομένως να θεωρούνται και αυτά φακέλωμα. Εγώ δεν θέλω να γνωρίζει ένας οποιοδήποτε αν έχω μια αρρώστια, αν είχα κάποια ατυχήματα, αν είχα κάποιες περιπέτειες στην υγεία μου, στην ιδιωτική μου ζωή, την προσωπική μου ζωή. Υπάρχουν δυνατότητες καταχωρήσεις των στοιχείων αυτών και υπάρχουν ειδικές κάρτες για αυτά? Δεν ξέρω αν εννοείται τις ιατρικές κάρτες ή τις medical κάρτες, οι κοινωνικής ασφαλίσεως. Να, είχαμε δείξει μία. Στην ιατρική εννοείται. Μπορεί να καταχωριστούν τα πάντα. Γιατί στο θέμα των ιατρικών καρτών υπάρχει σοβαρό νομικό θέμα. Μάλιστα είναι και το θέμα διεθνώς στα δικαστήρια από πολλές περιπτώσεις που πήγαν να βγάλουν, γιατί είναι το θέμα του απορρίτου. Δηλαδή κάποιος μπορεί να έχει ένα νόσημα. Κατά πόσο είναι δυνατόν
ένας υπάλληλος που είναι διαχειριστής στη βάση πληροφοριών να το διαρρεύσει όλες τις κατευθύνσεις αυτό. Δεν έχει λυθεί ακριβώς. Σίγουρα ότι μια κάρτα, αν εννοείται και θέλετε να μιλήσουμε για τις, τις κάρτες κοινωνικών ασφαλίσεων, νομίζω ότι κάτι το ξέχωρο. Να, ας πούμε μετά για τις κάρτες αυτές. Μάλιστα. Μπορείτε να μας δείξετε και από διαφημίσεις άλλες κάρτες, άλλους τύπους κάρτων που μπορούν να αποτελέσουν, να καταχωριστούν στοιχεία που μπορεί να είναι φακέλωμα. Ιατρική φερβίν κάρτα, τι μπορεί να περιέχει. Μπορεί να είναι ιατρική κάρτα. Το λέξη φακέλωμα γενικά είναι λίγο... Όχι μόνο φρόνημα εντά. Ναι. Αυτό πλέον έχει ξεπεραστεί. Έχει ξεπεραστεί. Εν την ημέτρο δηλαδή. Ναι. Αλλά φακέλωμα είναι να γνωρίζει άλλος αν έχεις αρρωστήσει. Κάποιος αν είχε σχέσεις κάποιες που σωστό. Μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για να τον ξεδινιάξει στον αέρα. Ας πούμε, αν είναι υποψήφιος για κάποιο αξίωμα. Ναι. Ή κάποια περιουσιακά στοιχεία ή κάποια στοιχεία άλλα τα οποία αν τα συγκεντρώσει και τα επεξεργαστεί μπορεί να έχει στα χέρια του το άτομο και να το καταπιέζει. Γιατί όπως ακριβώς γνωρίζουμε και έχει λεχθεί ότι αυτός που έχει πολύ γνώση έχει πολύ δύναμη. Και συγκεκριμένα γνώση για τα στοιχεία, τα σφαιρικά ενός ατόμου, ενός προσώπου, είναι, λέγαμε, φοβερό φακελώμα. Σωστό. Ας έρθουμε τώρα σε ένα άλλο ερώτημα. Νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ σοβαρό το θέμα που θίξατε, ίσως να είναι και από τα σοβαρότερα θέματα. Το θέμα τι είναι φακέλωμα, σύγχρονο φακέλωμα. Μάλιστα. Γιατί όταν μιλάγαμε περί φακελώματος συγκεκριμένου, το οποίο είναι ένα φακέλωμα κάποιας μυστικής υπηρεσίας ή ασφάλειας, δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί τι είδους φακέλωμα μπορεί να γίνει με τη σύγχρονη τεχνολογία. Δηλαδή, στα σύγχρονα μέσα που υπάρχουν, προσέξτε, συγκεκριμένα να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Μία διάσημη εταιρεία software, από τις διασημότερες στον κόσμο, που είναι η Microsoft, ο διευθυντής της, ο Bill Gates, για τη Microsoft μιλώ, συζητά για νέα ψηφιακή παγκόσμια τάξη. Δεν το είπα εγώ, το είπε η Microsoft. Και ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δύο εταιρείες γνωστές, η Motorola και η Ericsson, παρουσιάσανε μικροσκοπικούς πομποδέκτες που συνδέονται με φορητούς υπολογιστές και με ηλεκτρονικό σύστημα ή με electronic mail. Ηλεκτρονικό email είναι ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μπορούν να μεταφέρουμε οποιαδήποτε πληροφορία σε όποιο, σημείο θέλουμε εμείς. Δηλαδή, αν κατάλαβα ήδη καλά. Αναπτύσσονται τεχνολογίες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ήδη έχουν αναπτυχθεί εδώ και γύρω στα 2-3 χρόνια. Αναγνώριση χειρογράφων. Χειρογράφου γραμμένου με το χέρι, ο υπολογιστής με κατάλληλες μονάδες προσομοίωσης να μπορεί να αναγνωρίζει χειρόγραφα, να αναγνωρίζει φωνή, να αναγνωρίζει ένα οποιοδήποτε σήμα. Μάλιστα. Όπως είπαμε, ή αποτύπωμα, ή παλάμη, ή οφθαλμό, το κάθε τι. Δεν είναι δηλαδή κάτι το διαστημικό ή το περίεργο σήμερα στις μέρες μας. Αυτό το μικρό τσιπ, ας πούμε, μέχρι πόσο μικρό μπορεί να είναι? Ένα χιλιοστό και μικρότερο ακόμα. Μικρότερο, ναι, μπορεί να είναι χιλιοστό. Δηλαδή, και με πυρηνική μπαταρία είχα ακούσει. Που μπορεί να έχει διασύνδεση με τον δορυφόρο. Σε μια ερώτηση, τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία, είναι κάπως... Η ταχύτητα που εξελίσσεται δεν μπορεί να την εγγυηθεί κανείς και με τι μπορεί να είναι. Σας λέω μόνο για την οπτική τεχνολογία που είναι μία σύγχρονη διάσταση υπολογιστές, επειδή περάσαν πολλές φάσεις διαστάσεις. Μία σύγχρονη διάσταση είναι η οπτική τεχνολογία. Η εξέλιξή της ήταν τρομακτική. Δεν μιλάμε για δεκαετίες. Ήδη το 1978 η εταιρεία Philips είχε κάνει μία πρώτη εμφάνιση σε οπτικά συστήματα με τα laser vision. Αργότερα μια εταιρεία, η Compact Disc Digital Audio, το 1982 εμφάνισε τα CDDA, Compact Disc. Ακολούθως CDDV, CDDI, διάφορες εταιρείες, μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή είναι άγνωστο που μπορεί να φτάσει. Μάλιστα. Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί επακριβώς που μπορεί να φτάσει. Είχα ακούσει ότι αυτό το φακέλωμα, ο έλεγχος δηλαδή, της ταυτοπροσωπείας
μπορεί να ερευνάτε και με την δακτυλοσκόπηση. Σαφώς. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για τη δακτυλοσκόπηση? Έχω εδώ από το βήμα 8-11-92 μια εικόνα που δείχνει να βάζει την κάρτα ταξιδίου μέσα στο κομπιούτερ και ταυτοχρόνως με τα αριστερά χέρια βάζει την κάρτα και το δεξί χέρι το ακουμπάει πάνω σε μια επιφάνεια η οποία αναγνωρίζει την παλάμη, το χέρι. Δηλαδή τρισδιάστατη εικόνα παίρνει του χεριού, την καταχωρείς μέσα στην κάρτα και με αυτόν τον τρόπο οφέρον την κάρτα εξακριβώνεται αν είναι η ταυτοπροσωπία, αν είναι αυτός ο κάτοχος, ο γνήσιος, με το να βάλει και το χέρι επάνω στο μηχάνημα. Αυτό δεν είναι καθόλου περίεργο, γιατί όταν μιλήσαμε για ότι υπάρχει η οπτική διάσταση στους υπολογιστές, σημαίνει το εξής: η οπτική διάσταση ανήκει στην ψηφιακή τεχνολογία της εικόνας. Η εξέλιξη απάνω στις διαστάσεις είχαμε την επεξεργασία κειμένων, στη συνέχεια η επεξεργασία δεδομένων. Σήμερα περάσαμε από μια φάση που ήταν ψυχρά κείμενα, απλώς δηλαδή μέσα στο να καταγράφονται απλές εικόνες ή ζωγραφιές μέσα στον υπολογιστή. Σήμερα μιλάμε για τελείως διαφορετική διάσταση ψηφιακής ανάλυσης εικόνας. Συνεπώς, αυτή η εικόνα είναι μια παλάμη χεριού ή ένα δάχτυλο ή οτιδήποτε άλλο, δεν εντυπωσιάζει. Όμως εγώ έχω ένα φόβο. Μιλούν για σφράγισμα, για χάραγμα με ακτίνες λέζερ που γίνεται αόρατα σε νανοδευτερόλεπτο. Σε κλάσμα του δευτερολέπτου. Ναι. Ένα εκατομμυριαστό του δευτερολέπτου. Εντάξει. Αν εγώ βάλω το χέρι μου πάνω σε αυτό το μηχάνημα, που θα είναι κάποια δευτερόλεπτα έστω, ποιος μου εγγυάται ότι δεν θα μου χαράξουν? Είναι ένα θέμα που πρέπει να το ερευνήσουμε, έστω σε άλλη εκπομπή. Αυτό είναι, ναι, σε οπότε όλα αυτά αρχίζουν να μας εμπνέουν κάποιους δισταγμούς. Δηλαδή, πού πάμε? Η τεχνολογία αυτή, τέλος πάντων, εξελίσσεται σε μια εξυγχρόνιση, θα μας εξυπηρετήσει ή και θα μας φακελώσει και θα μας φραγίσει? Αρχίζουμε λοιπόν να υποψιαζόμεθα ότι δεν είναι τόσο αθώα όλα όσα ακούμε, εξυγχρονισμός και τα μέσα ενημερώσεως και συνεχώς γιατί μπανίζουν τον εξυγχρονισμό. Όλοι μας θέλουμε τον εξυγχρονισμό. Μακάρι να αποκτήσουμε όλες τις ανέστησεις τεχνολογικές. Αλλά όπως προείπαμε, η τεχνολογία έχει διπλή όψη. Φερρυπίν αγωνιούμε για αυτές τις κάρτες κοινωνικής ασφαλίσεως, οι οποίες, όπως δείξαμε και σε εικόνα και θα δείξουμε και στην επόμενη εκπομπή, και μπαρκόντα έχουν. Ποιος μας αποκλεί το 666, το χάρμα του Αντιχρίστου να υπάρχει μέσα εκεί? Ποιος μας αποκλεί αυτός ο ΆΜΚΑ, ο δεκαψήφιος, να εξελιχθεί σε ΕΚΑΜ, σε μοναδικό, όπως το λέγει και στην ανακοίνωση? Θα είναι ο αριθμός Μητρό Κοινωνικής Ασφάλισης, ο μοναδικός και μόνιμος. Και όπως γνωρίζουμε από άλλες ανακοινώσεις, θα δίδεται αυτός ο ΆΜΚΑ με τη γέννηση του άνθρωπου. Δηλαδή θα έχουμε νήπιο σφράγισμα. Και όπως θα πούμε και στην ειδική εκπομπή, τρόπον τινά θα έρχεται η πολιτεία τον άνθρωπο να τον χαράξει, να τον βουλώσει, όπως λέγει ο Άγιος Κοσμάς, με το χάραγμα του Αντιχρίστου. Αυτά δεν πρέπει να τα περάσουμε απαρατήρητα. Και οι ταυτότητες που αναγγέλθηκε ότι θα αρχίσουν να μοιράζονται, να επιβάλλονται μάλιστα. Εδώ κάναμε τόσο αγώνα, κύριε Σταματή. Ναι, νομίζω κάναμε ότι, τόσο ότι αγώνα. Για να φτάσουμε στις ταυτότητες. Όχι, το προλέγω για να έχουμε κάποια σφαιρική. Κάναμε τόσο αγώνα, εκκλησία, μοναστήρια, σύλλογοι και από εδώ να ευχαριστήσουμε τον σταθμό διότι μας φιλοξένησε σε σειρά εκπομπών. Λοιπόν, τέλος πάντων, ρωτάμε αυτό το κράτος, αυτή την πολιτεία, σε ποιους εφαρμόζει αυτά τα συστήματα? Σε ζώα? Σφραγίζουν ζώα σε άλλα κράτη. Σφραγίζουν και ανθρώπους. Αυτούς που έχουν επίγνωση τι εστί σφράγισμα, τι εστί μπαρκόντ, τι εστί χάραγμα, τι εστί φακέλωμα. Αν το θέλουν, δικαίωμά τους. Νομίζω αλλά ότι εγώ ρωτώ. Λίγο και κάνατε ένα ερέθισμα στους τηλεθεατές. Ακριβώς για να φτάσουμε σε αυτά τα σημεία και να μην έχει απορίες ο τηλεθεατής
μήπως του λέμε παραμύθια πάνω σε μία υποψία, πάνω σε μία ηλεκτρονική ταυτότητα. Γι' αυτό η ηλεκτρονική, οι δυνατότητες τεχνολογίας έπρεπε να αναλυθούν. Μάλιστα. Και νομίζω ελάχιστα είπα ταυτότητα... γιατί μου μιλήσατε για ταχύτητες προηγουμένως ή σφραγίσματος ή οτιδήποτε. Σας πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή γίνεται πόλεμος μεταξύ των εταιριών των μεγαλύτερων στον κόσμο, όπως η Intel, η LSI, η SGS, η Thomson, η Microelectronics, και δεν ξέρω που έχουν φτάσει, για να μιλάνε πλέον για BOPS, όχι για MIPS. Τι σημαίνει αυτό? Ναι. Μέχρι σήμερα οι ταχύτητες ενός υπολογιστή ή και στις ταχύτητες λειτουργίας μιλάγαμε για million instruction per second, δηλαδή εκατομμύρια εντολές ανά δευτερόλεπτο. Τα BOPS που θέλουν να πετύχουν είναι billion operation per second, δηλαδή δισεκατομμύρια λειτουργιών στο δευτερόλεπτο. Συνεπώς, αν λέγατε εσείς, όπως αναφέρατε προηγουμένως, για μια δεδομένη στιγμή με ένα δάχτυλο μήπως προλάβει κάτι να γίνει, που δεν το εξετάζουμε αυτή τη στιγμή, εδώ μιλάμε, σας είπα, για ταχύτητες φανταστικές. Μάλιστα. Μας ανησυχεί το θέμα των ταυτοτήτων και των καρτών. Οι κάρτες ήδη διανέμονται και προανηγγέλθη ότι διανεμήθησαν προεκλογικά 37.000 κάρτες κοινωνικής ασφάλισης που περιέχουν, ξαναλέγω, το barcode με τα τρία εξάρια. Δεν κάνουν εξαίρεση, αφού έχουν σε όλο το UPC τα προϊόντα που τα ασφαλίζουν έχουν το 666, θα το εξαιρέσουν από τις κάρτες. Και πάλι και οι κάρτες μας ενοχλούν που δεν ενημερώθηκε ο λαός, που επιβάλλονται και ταλαιπωρούν για να κατεβαίνουν στις πόλεις που έχουν υποκαταστήματα Εθνικής Τραπέζης, για να εισπράξουν οι γέροντες και οι παράλυτοι και οι ανάπηροι να στέκονται στην αράδα. Τι συμφόρηση, τι αράδες, τι προβλήματα. Και αυτά μας ανησυχούν, και τα σφαργίσματα και οι ταυτότητες, οι οποίες με την λωρίδα την ειδική κρύπτουν τον κίνδυνο του εφιαλτικού φακελώματος. Θα καλέσουμε και ειδικών εδώ, νομικών, για να μας αναλύσει τις συνέπειες αυτού του φακελώματος του ηλεκτρονικού στο πρόσωπο, στις συνταγματικές του ελευθερίες. Δεν έχουμε ακόμη τον τύπο ταυτότητας στα χέρια μας. Κάποτε φευγαλέα τον έδειξαν στην τηλεόραση. Έχω εδώ μια γερμανική ταυτότητα που βλέπουμε ότι υπάρχει ο κωδικός αριθμός, υπάρχει η φωτογραφία χαραγμένη με ακτίνες λέιζερ επάνω, ώστε να μην υπάρξει βέβαια η αλλίωση. Καλό αυτό. Αλλά τι δουλειά έχει αυτό το τέρας, αυτός ο Μποαφομέθ εδώ, αυτό το κερασφόρο τέρας, ο σατανάς που είναι πάνω στην ταυτότητα? Και λέμε, αν είναι Γερμανοί, τόσο κουκούτσι μυαλό δεν έχουν να βάζουν το σατανά, τον Μπαφομέθ, το τέρας αυτό πάνω στην ταυτότητα, θα το εξαιρέσουν από εμάς που είμαστε ο λιγότερο προοδευτικοί? Πλησιάζει προς το τέλος η σημερινή μας εκπομπή. Βέβαια, θα είχα πάρα πολλά ερωτήματα ακόμη να σας θέσω, κύριε Σταμάτη. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε την εκπομπή, να δούμε πιο ειδικά, να δούμε πιο συγκεκριμένα και τις κάρτες κοινωνικής ασφαλίσεως, και να μας πει η πολιτεία, τον πολίτη εξυγχρονίζει και εξυπηρετεί ή τον ταλαιπωρεί, ένα, τον πολίτη φακελώνει και τον καθιστά αδύνατο να αμυνθεί σε δεδομένη στιγμή. Τον πολίτη λοιπόν πώς το μεταχειρίζεται? Και ποιοι θα πούν τις αλήθειες αυτές? Και καλούμε την ευρυτέρα μάζα και αυτούς που παλαιά είχαν υποφέρει από το φακέλωμα των πολιτικών αφρονημάτων. Πού είναι τώρα? Όλα καλά πηγαίνουν τα πράγματα. Οι κάρτες διανέμονται. Έχουν ΑΜΚΑ. Αυτός ο ΑΜΚΑ, όπως γνωρίζουμε καλά, εξελίσσεται σε ΚΑΜ. Σε ενίο μοναδικό. Δηλαδή, ΚΑΜΟΝ αριθμοποιούν το πρόσωπο. Και τον ΚΑΜΟΝ ένα νούμερο. Και επομένως, αν αυτός ο ΑΜΚΑ τροποθετεί να ταυτίσετε με τον ΕΚΑΜ, μοναδικός αριθμός, άρα το πρόσωπο με τα στοιχεία, τα προσωπικά, τα ατομικά, τα πάντα, θα είναι σε κάποιες μνήμες του Λουξεμβούργου ή των Βρυξελών, και μέσα και του δορυφόρου ακόμη μπορούν να μας ελέγχουν και να διαρρέουν τα στοιχεία μας, τα ατομικά, προσωπικά, παντού. Νομίζω, συγγνώμη πατέρα Μανουή, νομίζω ότι όλη αυτή η ταλαιπωρία που εγώ είπα, ταλαιπωρία για τους τελευταίες, απάνω στις δυνατότητες που μιλάμε,
Γιατί τελικά ο σκοπός είναι να καταλήξουμε στις, στις ταυτότητες, ηλεκτρονικές ταυτότητες. Κάρτες ή, ναι, και κάρτες, ηλεκτρονικά διαβατήρια. Προσέξτε, άλλη εφευρεστή τώρα. Γιατί και εγώ το ίδιο, από εκεί ερευνητικά, στο εξής σημείο, γιατί οι προδιαγραφές του φίλου εφημερίδας κυβερνήσεως, αριθμός φίλου 421, ναι, που λένε απάνω τις προδιαγραφές, ναι, δεν είναι μόνο ότι αφήνουν σκοτεινό το κάτι, ότι δεν εξηγούν τίποτα. Μάλιστα. Για το τι θα περιέχει κάποια λουρίδα. Ειδική λευκή λωρίδα. Ναι, εκτός που δεν εξηγούν τίποτα, δηλαδή υπάρχει μια σκοτεινή θέση εδώ πάνω. Σαφώς όμως, δηλαδή, πιο πέρα, μπορεί να μας γράψουν... παράγραφο 5 που λέει επισήμανση, 5.3 συγκεκριμένα, μετά την πλαστικοποίηση τα δελτία ταυτότητας θα χαράσονται και στις δύο όψεις, εντός παρενθέσεως, εκτός της περιοχής της λωρίδας οπτικής ανάγνωσης. Δηλαδή μετά στις επιμέρους επεξηγήσεις αναφέρει για κάποια οπτική ανάγνωση. Φυσικά δεν μας εξηγεί ποια είναι η οπτική ανάγνωση και τι θα έχει μέσα για την οπτική ανάγνωση. Και πώς θα γραφτεί. Το πώς θα γραφτεί τώρα, αν είναι με λέιζερ, καυστικές λέιζερ, αν είναι μαγνητικές ή όχι, μας νοιάζει ότι είναι κάτι το σκοτεινό που δεν ξέρουμε τι έχει. Δηλαδή ενδέχεται να κουβαλάμε στη τσέπη μας ταυτότητα, φάκελό μας. Μα ακριβώς εκεί ξεκινάει το αστείο ή το πιο αστείο, το τραγικό αστείο, ότι ο φάκελος, ο οποίος θα ήταν κάποιος φάκελος, ένα ντοσιέ απάνω ή γραμμένος κάπου ή κάποιο στοιχείο γραμμένο με γραφομηχανή ή με ένα μπικ στυλό σε κάποιο ράφι, κάποιο υπουργείο ή κάποιας υπηρεσίας. Εδώ σημαίνει ότι υπάρχει μία σκοτεινή ή μία λευκή, που λέει η λωρίδα, χωρίς να ξέρουμε τι θα γράφει, κάτι θα γράφει. Μάλιστα. Από εκεί και υπάρχει ο ερεθισμός για να καταλήξουμε στο κατά πόσο υπάρχει κάτι φακέλωμα ή όχι. Και ο λόγος γιατί μπορεί ο λαός σαφώς, χωρίς να φταίει, να πει και δεν σε πειράζει ένα λουριδάκι αν υπάρχει εκεί, όλη η ταλαιπωρία που κάναμε πάνω στα θέματα τεχνολογίας ήταν να πούμε ότι ένα λουριδάκι απλό, μερικών χιλιοστών πλάτος ή τόσο μήκος μερικών εκατοστών, είναι υπεραρκετό βάση των συγχρόνων μεθόδων της τεχνολογίας να γράψουμε ολόκληρες σελίδες ιστορίας. Τον οδείο και την πολιτεία μας ολόκληρο. Και το χειρότερο, δεν ξέρουμε τι θα είναι μέσα. Ακριβώς. Δηλαδή η επόμενη διαρεύνηση για να καταλήξουμε απάνω σε αυτά, για να μην ταλαιπωρούμε περαιτέρω αφού κάναμε όλη την παρουσίαση, θα ήταν να εξειδικεύσουμε απάνω στα θέματα τόσο ταυτοτήτων ή ηλεκτρονικών διαβατηρίων, λέει, ή ηλεκτρονικές ταυτότητες ή ηλεκτρονικές κάρτες κοινωνικής ασφαλής και τα άλλα. Λοιπόν, και αν προσθέσουμε, για να σφραγίσω και εγώ λίγο με κάτι που θυμήθηκα, αν προσθέσουμε και τη δυνατότητα να εμπεριέχεται μέσα στις κάρτες αυτές κάποιο μικροτσιπ, χιλιοστό έστω, που να μπορεί να αποτελεί πομποδέκτη, άρα κρύβεται και μεγάλος κίνδυνος ψυχοσωματικής βλάβης του ανθρώπου και επηρεασμού του ανθρώπου και παρακολουθήσεως, και να καταγράφουν και τη σκέψη του και μέσω του δορυφόρου με συχνότητα ειδικών κυμάτων, όπως πολύ καλά ξέρετε εσείς, μπορούν τον άνθρωπο να τον παρακολουθούν και στην αναπνοή του και στις ψυχικές λειτουργίες με ειδικά μήκη κυμάτων, συχνότητα, να τον κάνουν να πεινά, να κοιμάται, να έχει ερωτική, θα λέγαμε, σεξουαλική διάθεση και ακόμα και να φτάσει μέχρι και τρέλας ή και με ειδικό ήχο, με ειδικό κρότο κύμα, να του δημιουργήσουν διάρρηξη των αγκείων και να το σκοτώσουν ακόμη. Καλά, άρα βλέπουμε ότι δεν είναι απλό το πράγμα ότι ένα χαρτάκι είναι μια ταυτότητα, είναι κατόπιν η μεθόδευση αυτή οδηγεί. Μισό λεπτό να τελειώσουμε. Θα ήθελα, αυτά είναι πολύ σωστά γιατί μας τα τροφοδοτούν. Εμείς δεν έχουμε συγκεκριμένο τίποτα πάνω σε αυτό το θέμα. Ωραία. Που είπατε. Θα σας καλέσουμε λοιπόν να ξανασυζητήσουμε. Από εκεί και πέρα θα ρεαλιστικά εκείνο που έχει πάρα πολύ συζήτηση και μας φτάνει είναι ακριβώς τα δεδομένα που έχουμε για τις σύγχρονες ταυτότητες και κάρτες. Γιατί αν αρχίσουμε να μιλάμε για τις δυνατότητες τεχνολογίας, πρώτον δεν θα βγάλω μάκρη. Είναι κάτι το απεριόριστο. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την προσφορά σας, την πολύτιμη στην εκπομπή μας. Να ευχαριστήσουμε και το κανάλι Art68 που μας δίδει αυτή την δυνατότητα. Ένας χώρος ελευθέρου λόγου που αγκαλιάζουμε τώρα ένα βασικό πρόβλημα που μας απασχολεί όλους.
Αγαπητοί τηλεθεατές, θα συνεχίσουμε το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας παραμένει ηλεκτρονικές κάρτες και ταυτότητες και τώρα και διαβατήρια ηλεκτρονικά. Ρωτάμε, είναι εξυγχρονισμός ή είναι απειλή? Βάσει αυτών που ελέγχθησαν και που θα ελεγχθούν, κύριοι και κυρίες ακρότες, θα συμπεράνετε τι είναι. Και εξυγχρονισμός είναι και μάλλον και φοβερή εφιαλτική απειλή φακελώματος είναι. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Θα συνεχίσουμε, θα δούμε και την διάσταση, την νομική, τι προέκταση έχει το φακέλωμα αυτό στις κάρτες, στις ταυτότητες και στη διαβατήρια κλπ. Από πλευράς προσωπικών ατομικών δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε. Χαίρετε.